Ο πρόεδρος Δημοκρατίας μας ταξίδεψε στη χώρα των παραμυθιών ανήμερα το Πάσχα με ένα γλυκό και ξεχωριστό παραμύθι γεμάτο μηνύματα ζωής. Ο Νίκος Αναστασιάδης αφηγήθηκε ένα απόσπασμα από το παραμύθι «Μικρός πρίγκιπας». Αγαπημένα μου παιδάκια, το παραμύθι που θα σας διαβάσω το έχει γράψει ο Αντουάν ντε Σεντ-Εξυπερί και το διασκέβασε ο Φίλιππος Μαντίλαρας. Μικρός πρίγκιπας περπάτησε ώσπου ανακάλυψε ένα μονοπάτι. «Καλημέρα», είπε μια φωνή που ερχόταν από μια φωλιά κάτω από την γη. «Είμαι η Αλεπού. Έλα να παίξουμε», της πρότεινε ο μικρός πρίγκιπας. «Είμαι μόνος και στενοχωρημένος. Για να παίξω μαζί σου πρέπει να με εξημερώσεις», απάντησε η Αλεπού. «Έτσι θα αρχίσω να σε αποζητάω, ώσπου σιγά σιγά θα γίνουμε φίλοι». Αν λοιπόν μια νύχτα σηκώσεις τα μάτια και κοιτάξεις τον ουρανό με τα μάτια της καρδιάς, θα δεις αστέρια γύρω σου να κουδουνίζουν σαν 500 εκατομμύρια κουδουνάκια. Ήταν μεγάλη μας τιμή που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αφηγήθηκε το δικό του αγαπημένο παραμύθι. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, το Αλφα Κύπρου, το Αλφα News Live, την Ελληνική Τράπεζα, για τη στήριξή τους. Τη σκυτάλη παίρνει από τον πρόεδρο αύριο στις 4 η ώρα ο πρωταγωνιστής και σκηνοθέτης του Αλφα, Ανδρέας Γεωργίου. Η καθημερινότητά μας έχει αλλάξει και περνάμε έτσι πολύ χρόνο με το βαφτιστήρι μου. Παίζουμε διάφορα παιχνίδια, λέμε παραμυθάκια. Αύριο θα το κάνουμε μαζί στη σελίδα του Μουσείου του Παραμυθιού. Εύχομαι φέτος η ανάσταση αυτή να είναι καθοριστική και να κάνουμε έτσι μια καινούργια αρχή όλοι μαζί. Και τα παραμύθια συνεχίζονται.